Και νομίζω είναι η πρώτη φορά που το στούντιο σφίζει πραγματικά από ζωή, γεμάτο από καλεσμένους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Θα μιλήσουμε σήμερα για το καράτε. Και θέλω να καλησπερίσω την Μαρία Τιμπετρούτσου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Αφού πω και εγώ την καλησπέρα μου στους καλεσμένους, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσουμε για το καράτε και νομίζω η ειδική είναι εδώ. Ακριβώς έτσι, γιατί έχουμε μία πολύ σπουδαία εκδήλωση το προσεχέ Σαββατοκύριακο στα Δύο Ωράκια με αφορμή τα 35 χρόνια καράτε. Γιαμάντα Χάση, Τορίου Σουκοκάη, καράτε ντο. Ελπίζω να το λέω καλά. Μία φορά. Θα σας πω κάτι. Κάναμε πρόβα σήμερα περίπου μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα περίπου. Οπότε νομίζω ότι είναι ειδικοί εδώ να μας μιλήσουν ακριβώς γι' αυτό. Να ξεκινήσω από τον κύριο Καραϊσκάκη. Τον κύριο Νίκο Καραϊσκάκη, 7ο Ντάν, αρχηγός της Ελληνικής Ένωσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Καραϊσκάκη. Καλώς βρήκαμε. Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Δίπλα του ο Ιάπωνας δάσκαλος Τσουτομόου Καμοχάρα. Το είπαμε. και ο Δημήτρης ο Πετράκης, 5ο Ντάν, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ένωσης. Αφού σας καλησπερίσουμε και σας καλωσορίσουμε, κύριε Καραϊσκάκη, να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός 35 χρόνια καράτε εδώ στην Κρήτη. Έτσι, ουσιαστικά από σας ξεκίνησε ένα πανάρχαιο άθλημα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός έχουμε τις εκδηλώσεις του Σαββατοκυριακού. Ακριβώς. Πριν αν γυρίσουμε πίσω 35 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1984 έγινε το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο ουσιαστικό ξεκίνημα για το καράτε στην Κρήτη. Φυσικά υπήρχαν και μεταγενέστερα και άλλοι δάσκαλοι που ήρθαν με άλλα στυλ και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά όλοι μαζί για να πάει το καράτε πάρα πολύ ψηλά. Το καράτε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή αγγίζει τα παγκόσμια επίπεδα. Έχουμε αθλητές που έχουν διακριθεί παγκοσμίως, όπως να αναφέρω την Κιντερνάκη την Κέλλη, που έχουμε την τιμή να μας αντιπροσωπεύει στο 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό ότι από την Κρήτη από εδώ, που ξεκίνησε πριν 35 χρόνια, να έχουμε αθλητές στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό σήμερα. Βέβαια. Δημήτρη, θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου στο δάσκαλο και θέλω πάνω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Καραϊσκάκης, θέλω να το ρωτήσω. 35 χρόνια καράτε στην Κρήτη, θέλω να μου μιλήσει λίγο για το πώς βλέπει την εξέλιξη, πού βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, ως Κρήτη. Sensei, since we have 35 years of karate in Creta at the moment, and that's what we're celebrating, we would like to ask you, what do you think of this development that has been done for karate in Creta, and what is your opinion about the level of karate in Crete at the moment? Yeah, so when we compare, you know, what was 35 years ago and now, Creta and karate really so developed. Yeah, 35 years ago and now, Creta and karate really so developed. And also, even the quality of karate, so they made a very, very progress. Στην ποιότητα του καράτε έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούμε από τον δάσκαλο Καμοχάρα. Δημήτρη, μου επιτρέψεις το νομικό έτσι. στα σεμινάρια που θα γίνουν το προσεχέ Σαββατοκύριακο συμμετέχουν εκπαιδευτές πολύ υψηλού επίπεδου. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες εκπαιδευτές. Έτσι, έχουμε εκπαιδευτές από Ιαπωνία, Αργεντινή, Γερμανία, Αγγλία, Ουαλία, Πορτογαλία, Γαλλία. Νομίζω από μόνο το αυτό λέει πάρα πολλά. Ακριβώς. Έρχονται υψηλόβαθμοι, οι μεγαλύτεροι βαθμοί ουσιαστικά από όλο τον κόσμο στη δική μας οργάνωση. Έχει το δάσκαλος Καμοχάρα που είναι ένα τον Ντάν. Για αυτούς που, για τους τηλεθεατές σας που δεν γνωρίζουν ουσιαστικά από καράτε και δεν ξέρουν τι εννοούμε όταν λέμε ότι αυτός έχει 7 Ντάν, 9 Ντάν κλπ. Ουσιαστικά τα Ντάν είναι, το καράτε είναι ιεραρχικό, έτσι. Μετά τη μαύρη ζώνη, που εκεί λέμε ότι ξεκινάει το καράτε, είναι όπως όταν παίρνουμε δίπλωμα οδήγησης, που δεν σημαίνει ότι ξέρουμε να οδηγάμε μόλις αρχίσουμε να μιλήσουμε το δίπλωμα. Έτσι είναι και η μαύρη ζώνη. Είναι σαν να μπαίνουμε στο πανεπιστήμιο του καράτε και από εκεί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ουσιαστικά τι εστί καράτε. Και μετά ξεκινάνε τα ντάν. Οπότε πάμε από το πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, μέχρι δέκατο. Μέχρι που συνήθως δέκατο σε κάθε σοβαρή αυτό που οργάνωση. Λέμε ότι έχει μαύρη ζώνη στο καράτε, μην το παίρνουμε τόσο σοβαρά. Γιατί ναι, τότε και μετά ξεκινάει. Γιατί, είναι αυτό που λέω εγώ, τα νούμερα είναι για τα νούμερα βέβαια. Έτσι. να πούμε λίγο να γελάσουν. Αλλά ναι. Εγώ το βλέπω δηλαδή προσωπικά και νομίζω θα συμφωνήσει και ο δασκάλος μου σε αυτό ότι το ταντάνι, βαθμί ταν είναι ένας προσωπικός στόχος.
Εάν έχεις θέσει το στόχο αυτό σοβαρά και εάν είσαι σε μια σοβαρή οργάνωση, τότε σημαίνει για σένα καθαρά και μόνο. Μπράβο. Και υπάρχουν χρονικά και ηλικιακά όρια. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις το πρώτο ντάν τον επόμενο χρόνο, το δεύτερο τον επόμενο, το τρίτο. Υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια. Συν 2 χρόνια για το δεύτερο, συν 2 για το τρίτο, συν 3 για το τέταρτο, συν 4 για το πέμπτο και ούτω καθεξής, αυξάνονται κάθε φορά. Μάλιστα. Και υπάρχουν αντίστοιχα και ηλικιακά όρια. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τον δάσκαλο Καμοχάρα που είναι ένα τον Τάνι, είναι αρχηγός κόσμου αυτή τη στιγμή για, για τη δική μας οργάνωση, να το τονίσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις. Είναι μια πολύ υγιής ιαπωνική παραδοσιακή οργάνωση με έδρα τον Ναγκασάκι. Yamada Hashi, το Ρίγου Σκοκάι Καράτεντο. Το οποίο για να εξηγήσουμε και τον τίτλο, Yamada Hashi σημαίνει ο δρόμος του Yamada, που ήταν ο δάσκαλος του δασκάλου, που τον είχαμε δυστυχώς μόνο μέχρι πέρυσι, η πέρυσι απεβίωσε. Και τον είχαμε φέρει και στην Ελλάδα και δύο φορές. Βεβαίως. Ήταν 10 τον Τάν. Τώρα έχει πάρει τα ενία ο δάσκαλος Καμοχάρα που είναι ένατο. Από εκεί και πέρα είναι σαν αντιστράτηγος, δηλαδή, όπως λέμε, το ένατο ντάν. Οι υποστράτηγοι είναι τα 8 και μετά είναι τα 7 και κάτω. 7 ντάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη δική μας οργάνωση μόνο 5 εκτός Ιαπωνίας. Τα δύο είναι ο κύριος Καραϊσκάκης και η σύζυγός του Ιάννα Χουρδάκη. Μεγάλη μας τιμή λοιπόν που τους ο κύριος Νέλσον Βιντάλ από την Αργεντινή και άλλα δύο άτομα, ο κύριος Τόνι Γκρέντζερ από Αγγλία και ο κύριος Αλμπέρτο Σαλβατόρε από την Ιταλία που το πήρε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν το καινούριο 7ο ντάν. Μπράβο. Οπότε τώρα θα έχουμε τον δάσκαλο Καμοχάρα, θα έχουμε τον Ντένις Κέισι από την Αγγλία που είναι 8ο ντάν. Θα έχουμε 7ο ντάν τον κύριο Νέλσον Βιντάλ από την Αργεντινή, τον δάσκαλό μας τον Νίκο τον Καραϊσκάκη και 6ο ντάν όπως τον Γιούκεν Τακιγκάουρα που είναι Ιάπωνας. Και πλήθος δασκάλων από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και εσείς πριν, όλες τις χώρες, από Γερμανία, Πορτογαλία και το καθεξής. Φαντάζομαι, επειδή είναι συμμετέχοντες είναι και μικρά παιδιά, που ακριβώς. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια για των μαθημάτων καράτε, τους αναφέρεται όλα αυτά τα ονόματα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η κορυφή δηλαδή της πυραμίδας της συγκεκριμένης κατηγορίας στο καράτε. Και θέλω να μπω λίγο στην ψυχοσύνθεση των παιδιών αυτό, πώς μπορεί να νιώθουν. Ακριβώς. Σαν εγγόνια, Ναι, είναι για πείτε ο πατέρας, ο παππούς των νέων παιδιών. Στο καράτε είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Και ας πούμε του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου, δεν το λέμε στην Κρήτη. Μπράβο, έτσι και ο δάσκαλος είναι ο πατέρας για μένα, εγώ είμαι πατέρας για τους μαθητές μου. Αυτό είναι η οικογένεια του καράτε, ουσιαστικά. Και τα παιδιά βιώνουν μια σχέση σαν το δεύτερο του σπίτι μέσα στο ντότζο. Το ντότζο για μας είναι ο χώρος προπόνησης. Ουσιαστικά είναι όντως το δεύτερο του σπίτι, ο χώρος προπόνησης. Και λειτουργούμε ως οικογένεια, κατ' επέκταση παγκόσμια οικογένεια. Τώρα έχουμε την Παγκόσμια Ένωση στο Ηράκλειο. Χτυπάει καρδιά δυνατά της Παγκόσμιας Ένωσης και ιδιαίτερα τις 24 του μήνα προσκαλούμε όλο τον κόσμο στο στάδιο ώρα για να έρθει να δει την επίδειξη που έχουμε ετοιμάσει για τον κόσμο. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη η επίδειξη. Ασφαλώς θα ξεκινήσουν τα σεμινάρια Σάββατο και Κυριακή. Από το πρωί, κύριε Καραϊσκάκη. Από το πρωί, Σάββατο 10 με 1, το απόγευμα 5 με 8 και το ίδιο και την άλλη μέρα την Κυριακή. Και θα τελειώσουμε με τη μεγάλη επίδειξη το φινάλε. Και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτές, μαθητές από όλες τις μαχητικές τέχνες, αλλά και όχι μόνο έτσι. Ασφαλώς. Είναι είσοδος ελεύθερη, πρέπει να το τονίσουμε αυτό και για το κοινό και για όσους ενδιαφέρονται. Όσοι είναι προσκεκλημένος όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα του μπούντο καράτε, του παραδοσιακού καράτε, να έρθουν να προπονηθούν μαζί μας ανεξαρτήτως της τέχνης που εξασκούν. Είναι ευπρόσδεκτος όλος ο κόσμος, είμαστε ανοιχτοί για όλους. Θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Καμοχάρα, τι θα δει και τι θα ακούσει σε αυτό το διήμερο σεμινάριο ο κόσμος που θα έρθει, ως καθήλυν αρμόδιος να μας πει. We would like to ask your opinion. The people that will come over to the stadium this weekend, where we will have our seminars and everything, what will they see and what will they hear? Yeah, well, because of what we are here to transmit what the essence of karate. I mean, what it's in fast, health and also self defense. This is This is so since what existence of karate, we do it. Εδώ είμαστε ουσιαστικά για να μεταφέρουμε στον κόσμο το πραγματικό νόημα και τη σημασία του καράτε, το οποίο είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε καλή υγεία, πάνω απ' όλα, φυσικά να μπορούμε να μαθαίνουμε αυτοάμυνα και να μπορούμε να προοδεύουμε ως άνθρωποι. Αυτό είναι ουσιαστικά που κυνηγάμε. Και αν μου επιτραπεί λίγο να προσθέσω και εδώ ένα σχόλιο που θεωρώ σημαντικό, πάντα έλεγε ο δάσκαλος Καμοχάρα ότι
Για μένα, σαν αρχηγός οργάνωσης, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φτιάξω μια παγκόσμια οργάνωση η οποία αποτελείται πρώτα από gentlemen, από κυρίους με κάπα κεφαλαίο και μετά από τεχνίτες. Βεβαίως το καράτι είναι σημαντικό να έχουμε τεχνική, αλλά με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να έχω ανθρώπους οι οποίοι μας εκπροσωπούν και να είμαστε περήφανοι που μας εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι με ένα σωστό πρόσωπο στην κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μέσα από το καράτε είναι ο καθρέφτης όλων αυτών που ακούσαμε ακριβώς τώρα. Κύριε Καραϊσκάκη, σε αυτά τα 35 χρόνια ενεργούς συμμετοχής σας με το καράτε, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Κρήτη, πόσο έχει εξελιχθεί το καράτε μέσα από αυτά τα χρόνια. Έχει... Γιατί είναι η μητέρα των μαχητικών τεχνών, να πούμε βέβαια, έτσι. Βεβαίως. Είναι μεγάλη σε διαφορές από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα. Ο κόσμος έχει αναγνωρίσει την ποιότητα και μάλιστα αυτό φαίνεται από την προσέλευση των μαθητών. Παλιότερα δεν είχαμε μικρούς μαθητές καθόλου. Στην αρχή όλοι ήταν όλοι μεγάλοι. Με τα χρόνια που περάσανε, σιγά σιγά μας παρακαλάνε να τα κρατήσουμε από 3 χρόνια 3,5. Έρχονται τόσο μικρά και μπορούν να αφομοιώσουν πράγματα. Παλιότερα είχαμε το μικρό όριο 5 χρονών. Τώρα έχει κατέβει το όριο στα 4. Ελπίζω να σταματήσουμε μέχρι τα 4, γιατί θα πρέπει να έχουμε και πάμπερς μαζί με τον Ανάση. Πάντως τα παιδιά είναι σφουγγάρια, παρότι είναι σε τόσο μικρές ηλικίες μπορούν να κρατήσουν. Αν είδατε, και ειδικά την Κυριακή, θα δείτε μικρά παιδάκια που είναι πρώτη δημοτικού και είναι πιστόλια, είναι φωτιά, στη καφέ ζώνη. Μπράβο. Αλλά κάνουν από 4 χρόνια και εδώ στα βίντεο που θα δείτε κάποια μικρά παιδάκια έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά. Φανταστώ ότι μπαίνουν σε μια γραμμή πειθαρχίας έτσι από μικρά και είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι προσπαθείτε να διαμορφώσετε προσωπικότητες, gentlemen. Ακριβώς. Έτσι. Υπάρχει αυτή η ιεραρχία. Τους το περνάτε, καράτε, φαντάζομαι, από πολύ μικρά παιδιά. Το πρώτο που μαθαίνουν μπαίνοντας στον ντότζο, ας μου επιτροπεί η όρος ντότζο, γιατί είναι καλό να το μαθεί ο κόσμος έτσι. Γιατί καλά κάνει. Η λέξη ντότζο σημαίνει χώρος μεθοδικής προπόνησης, αλλά είναι ένα μέρος πνευματικής σωματικής εξάσκησης. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, ένα γυμναστήριο. Δεν είναι το πνεύμα του γυμναστήριου. Μπαίνοντας μέσα, το πρώτο που μαθαίνουμε είναι το ρέι, ρέιχο. Ρέιχο σημαίνει ο τρόπος που εξάσκει, ας πούμε, το σεβασμό. Όλα ξεκινούν με μία όλα υπόκληση ξεκινάνε και τελειώνουν με μία υπόκληση σεβασμού. Και ρέιχο σημαίνει σεβασμός, αλλά δεν είναι σεβασμός μόνο στον προστρό σας, στον αθλητή μου. Σεβασμός προς το χώρο, προς το δεύτερο. Στους δασκάλους, προς τους παρευρισκόμενους, σεβασμός προς το χώρο που εξασκούμε, μπαίνω στο χώρο και υποκλίνομαι. Άρα σέβομαι το χώρο που εξασκούμε. Και αυτό περνάει μέσα μας, ειδικά από τα παιδιά, τα μικρά που διαπλάθουν το χαρακτήρα τους ακόμα, σε αυτές τις μικρές τρυφερές ηλικίες, και μαθαίνουν να σέβονται και να εκτιμάνε το περιβάλλον, τους γονείς τους, τους ανθρώπους γενικότερα, τη φύση, τα πάντα. Είναι μια φιλοσοφία, δηλαδή, πειθαρχία, σεβασμός, αυτοσυγκέντρωση. Το πρώτο λοιπόν είναι το σεβασμός. Μετά θα έρθει σιγά σιγά να αρχίσει να πειθαρχεί τον εαυτό του, γιατί θα πρέπει να κάνει εξάσκηση με συγκέντρωση και πειθαρχία και θα πρέπει να δώσει όλο το είναι για να περάσει αυτή η τεχνική σωστά. Και έτσι σιγά σιγά καλλιεργείται μια ψυχοσύνθεση ατόμου με ηρεμία, με συγκέντρωση, με καλλιέργεια της πνευματικής κατάστασης και της σωματικής. Και με αυτά λέγοντας, ελπίζω ο κόσμος που δεν γνωρίζει το καράτι και επειδή σε λίγους ακόμα υπάρχει η φήμη ότι μα τι κάνετε εκεί, παίζετε ξύλο. Κάθε άλλο. Ακούγοντας όλα αυτά, ελπίζω να καταλάβουν έστω και λίγο τι είναι το καράτε, διότι δεν πρόκειται για ξύλο. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για μαχητικές τέχνες. Σίγουρα δεν πρόκειται γι' αυτό. Μιλάμε πρώτα για αυτοάμυνα, πειθαρχία, σεβασμός, όπως είπαμε, και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να μας πει ο δάσκαλος Καμοχάρα, ποιος θα είναι ο δικός του ρόλος αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη χαρά και την τιμή να τον παρακολουθήσουν, να διδάσκει πράγματα, γιατί μιλάμε για 9 ντάν. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για όσους βρεθούν στα δύο ώρα και το Σαββατοκύριακο να τον ακούσουν. Καμοχάρα, what will be your role this weekend during the seminars? Because a lot of people will have the rare opportunity to see a ninth dan sensei. So, what is your role this weekend? Yes, so since 2 years I living in Japan now, Nagasaki, and so at the same time I profit to transmit so Japanese culture to exchange Greek culture also. Throughout, spirit of karate,
This is so my role. Εδώ και δύο χρόνια, μετά από 45 νομίζω χρόνια που ζούσε στη Γαλλία ο δάσκαλος, επέστρεψε στην Ιαπωνία, στην έδρα του που ήταν η γενέτειρά του, τον Ναγκασάκι, και τώρα μπορεί να αφιερωθεί περισσότερο στο να μπορέσει να, να μεταλαμπαδεύσει, να πω τη λέξη, την κουλτούρα, την ιαπωνική κουλτούρα, την ευγενή ουσιαστικά ιαπωνική κουλτούρα, όπως σε συνδυασμό με την ελληνική, ένας πολύ καλός συνδυασμός, ώστε να διδάξει το παραδοσιακό καράτε και όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που πρεσβεύει. Και κλείνοντας, θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση, Μαρία, αν με επιτρέπεις. Φυσικά. Πάλι στον αρχηγό και στον δάσκαλο, πώς νιώθει το συναίσθημά του κάθε φορά που πηγαίνει σε χώρες όπως την Ελλάδα και επισκέπτεται περιοχές που διδάσκονται τη συγκεκριμένη κατηγορία του καράτε, που και η οργάνωσή του έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Ποιο είναι το συναίσθημά του, που όλα ξεκινούν ουσιαστικά στην κορυφή της πυραμίδας από αυτόν, δίνοντας αυτός μαθήματα σε όλα τα υπόλοιπα μέλη. How do you feel now that you travel in different countries and you teach your teachings, mm-hmm. For example, Greece or Portugal or this mm-hmm. country, and you are now on the top of the pyramid mm-hmm. and you have the ability to teach all of those people all over the world. So how mm-hmm. do you feel about this every time? Yeah, you know, I found it when I visit so different country in fast. So I feel literally so what you say, each character different character mm-hmm. of so country. Mm-hmm. But finally, always throughout karate, we can to understand each other. So this is I think literally great mm-hmm. to exchange with different European country. Mm-hmm. It's really a pleasure. Λέει ο δάσκαλος ότι μπορεί σε κάθε χώρα ουσιαστικά να υπάρχει διαφορετικός χαρακτήρας, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικός πολιτισμός, είναι διαφορετική η μένα από τους δε. Αλλά είναι καταρχάς πολύ όμορφη αυτή η ανταλλαγή ουσιαστικά χαρακτήρα και νοοτροπιών, ηθών, ηθήμων κ.ο.κ. Αλλά μέσω του καράτε έχουμε όλη μια κοινή γλώσσα. Οπότε πάντα είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία μεταξύ μας. Μάλιστα. Είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, ειδικά τον Όμιλο Κρήτη TV που μας στηρίζει όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα καλή πολύ. Τέτοιες προσπάθειες. Και την περιφέρεια Κρήτης αλλά και το Δήμο Ηρακλείου, να πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, κλείνοντας, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί στηρίζουν πραγματικά τον αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε επίσης, όπως και εσάς, για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Μαρία, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για το εξαιρετικό θέμα. Ο δάσκαλος είναι ένα ρεπορτάζ μόνος του. Συγχωρέστε με, και πέρα από το καράτε, νομίζω, μιας και είπε ότι είναι από το Ναγκασάκι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε μια κουβέντα πριν να αποχωρήσει από το Ηράκλειο, αλλά θα το εξετάσουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.